Μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμη πραγματοποιήθηκε στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Ρεθύμνου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντο για τέσσερι ανθρώπου που αγωνίστηκαν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και έκαναν στη ζωή του πράξη το απόφευμα του Νίκου Καζατζάκη. Εγώ μονάχο μου έχω χρέο να σώσω τη γη. Δραστηριότητα ανθρώπων που έχουν ερευνήσει και έχουν αγωνιστεί για το περιβάλλον και ε, μια άλλη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ε, με, το, με τη δράση του και με το έργο του προσπαθήσαν να σώσουν μόνοι του τον πλανήτη. Υπήρξαν πρωτοπόροι στην προάσπιση του περιβάλλοντο σε εποχέ. Στο παρελθόν, όπου οι δράσει του σήμερα μπορεί να θεωρούνται αυτονόητε, δεν ήταν όμω έτσι. Για την Ελένη Καπετανάκη Μπριατσούλη και τον ακατάπαυστο αγώνα τη πάνω στα καυτά προβλήματα του περιβάλλοντο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μίλησε η Μαριάννα Καλαϊτζηδάκη, ενώ για τον Χελωνά, τον υπέρμαχο των βιολογικών καλλιεργειών Κώστα Μπουγιούρη, η Ειρήνη Κλάδου. Να απευθυνθεί στο ευρύ κοινό, έτσι ώστε τη γνώση και την εμπειρία τη να την διαχύσει στην κοινότητα, διότι πίστευε ότι η ακαδημαϊκή. Η έρευνα πρέπει να συνδυαστεί με την κοινωνία και επίσης να πληροφορήσει την περιβαλλοντική πολιτική. Η απώλεια του Κώστα Τουμπουγιούρη είναι πολύ μεγάλη για το Ρέθιμνο. Ήταν ένας χώρος που επέλεξε να ζήσει, που το αγάπησε πάρα πολύ, που αγάπησε την κουλτούρα του, αγάπησε το περιβάλλον του, τη φύση του και μέχρι το τέλος της ζωής του ασχολήθηκε με αυτό. Για το Δήμο Τσαντίλη, τον συγγραφέα του εμβληματικού βιβλίου Κρήτη, Μία Ήπειρο σε ένα νησί και την ακούραστη περιβαλλοντική του συνείδηση, μύρισε ο Χάρη Στρατιδάκη. Και ο Θωμά Κρεβετζάκη θύμισε σε όλου την πάλη του Μιχάλη Ανδρουλάκη με αποκορύφωμα το κλείσιμο του χιτά στο Μαρουλά. Προσπαθώντα να στήσει οικολογικά δίκτυα και να και περπατώντας κάθε Σαββατοκύριακο τα βουνά της Κρήτης. Το αποτέλεσμα ήταν να παραχθεί ένα εξαιρετικό βιβλίο, το καλύτερο μέχρι στιγμής, το Κρήτη μια Ήπειρος, ένα νησί. Απόψε θα τον θυμηθούμε για λίγο να δούμε με άλλο μάτι, με το μάτι του χρόνου, τι ήταν όλα αυτά που μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια που έζησε στο Ρέθινο. Ευχαριστώ. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα που προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια και επίμονα γιατί κράτησε πάνω από 15 χρόνια είναι η ιστορία του Χιτάτου Μαρουλά, ο οποίος επαναδραστηριοποίησε τον πολιτιστικό σύλλογο του Μαρουλά και ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία που οδηγήθηκαν μέχρι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προσφυγή. Καταδικάστηκε η Ελλάδα έτσι ώστε να καταφέρουμε μετά από 15 χρόνια να κλείσει αυτή η περί... ο κουρουπητός της Κρήτης ουσιαστικά ήτανε η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον άβλιο χώρο του Παλαιοντολογικού Μουσείου και ήταν μια συνδιοργάνωση από το Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματο Δημοτική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κρήτη και τι ημέρε Ρεθύμνου.